Μετά από πολλετής σχεδιασμούς και αρκετές τριμερείς συνόδους κορυφής τα τελευταία δύο χρόνια μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, υπογράφεται στην Αθήνα η διακυβερνητική συμφωνία για την κατασκευή του EastMed, ενός μεγαλεπίβολου ενεργειακού έργου που υποστηρίζεται έμπρακτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και του Ισραήλ Κυριάκου Μητσοτάκη και Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη από τους Υπουργούς Ενέργειας των τριών χωρών, Κωστή Χατζηδάκη, Γιουβάλ Στάινιτς και Γιώργο Λακοτρύπη. Και μια σημαντική ημέρα μίλησαν οι Μητσοτάκης και Αναστασιάδης κατά τη συνάντησή τους πριν από την υπογραφή. Που υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ θα υπογράψουν τη συμφωνία για τον αγωγό EastMed, ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ ουσιαστικής τριμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Οπότε, Πρόεδρε μου, και πάλι καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου. Θέτει τις βάσεις της εμπράκτου επιδίωξης από την αρχή όταν ξεκινήσαμε τις τριμερείς συνεργασίες. Δηλαδή, να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τα κράτη της περιοχής. Οι αντιδράσεις Άγκυρας ξεκίνησαν πριν ακόμα υπογραφεί η συμφωνία με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι να λέει στο τουρκικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Ανατολού ότι η Τουρκία θα καταστρέψει τα παιχνίδια που γίνονται για να μην μπορεί να βάλει τα πόδια της στο νερό. Χωρίς την Τουρκία, κανένα σχέδιο στην περιοχή δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας. Δεν θα υλοποιηθεί ποτέ μα ποτέ όποιος και να συμμετέχει. Μια ακόμα σημαντική κίνηση στην ενεργειακή σκακέρα της Μεσογείου γίνεται στην Τουρκία απέναντι στην υπογραφή του EastMed. Το αίτημα της κυβέρνησης Σάρατς για αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη πρόκειται να έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση μία εβδομάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο.